Και αυτό ζούμε με έναν εαυτό τον οποίο δεν γνωρίζουμε, με έναν λανθεμένο εαυτό. Και φυσικά δεν γίνεται και φίλος μας ποτέ αυτός ο άγνωστος εαυτός. Και είναι τόσο κρίμα. Ναι, γιατί αν δούμε, όπως είπαμε, φωτογραφικά τον εαυτό μας και ειδικά τις αδυναμίες μας, θα ενοχληθούμε βέβαια, γιατί θα πέσει η αυτοεκτίμησή μας. Ναι. Οπότε κάθε φορά υπάρχει αυτή η διαμάχη ανάμεσα στην αυτογνωσία και στην αυτοπεποίθηση. Και πολλές φορές προσπαθούμε να ωρεοποιήσουμε την πραγματικότητα, ώστε να διασώσουμε τον εαυτό μας και να πείσουμε και εμάς τους ίδιους αλλά και τους άλλους ότι είμαστε καλοί, ότι αξίζουμε, ότι είμαστε σωστοί, ότι είμαστε δίκαιοι. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να διασώσουμε συνεχώς την εικόνα. Πάντως, βλέποντας εδώ στη διαφάνεια τη σχέση κατώτερου και ανώτερου, το ανώτερος είναι ο πνευματικός εαυτός, που θα κάνουμε μια ανοίξη αργότερα, τον οποίο συνήθως τον προσεγγίζουν έτσι οι πνευματικές προσεγγίσεις. Δηλαδή, εμείς θα κάνουμε μια ιδιαίτερη ανοίξη στον βουδισμό και τον χριστιανισμό, για να δούμε πώς εκεί εννοεί το εαυτός, γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό και ο στόχος είναι διαφορετικός. Mm-hmm. Στην πνευματική προσέγγιση δηλαδή δεν θέλω να βρω ποιος είμαι για να νιώθω καλύτερα, αλλά θέλω να γίνω αληθινός. Και αυτό το αληθινός μπορεί να έχει κόστος, μπορεί να έχει πόνο, μπορεί να έχει και σταυρό. Θα τα δούμε αργότερα λίγο αυτά. Τι σημαίνει να γνωρίζω τον ψυχολογικό εαυτό μου? Έτσι, αυτό που είπαμε, η ψυχολογική διάσταση, όπως αναφέραμε και πριν, δυνατότητες, αδυναμίες, τα σύν και τα πλήν που έχω μέσα μου, να συνειδητοποιήσω πεπιθήσεις, συναισθήματα, παρορμήσεις και ανάγκες. Γιατί όπως είπαμε, πολλές φορές δεν τα συνειδητοποιούμε αυτά, περνούν απαρατήρητα. Εμείς νομίζουμε ότι απλώς αντιδρούμε στην πραγματικότητα με έναν σωστό τρόπο και προσπαθούμε να δικαιωθούμε κάθε φορά. Δηλαδή αυτό ίσως που κάνω εγώ οφείλεται στους άλλους. Ίσως έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο να πούμε με ποιο τρόπο γίνεται αυτή η συνειδητοποίηση. Ποια είναι η τεχνική δηλαδή που μας βάζει σε αυτή τη συνειδητοποίηση? Γιατί δεν είναι μία κόλλα χαρτί, παίρνω, γράφω. Ή τουλάχιστον δεν είναι μόνο αυτό. Κυρίως είναι η τριβή με την πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορείς να κάτσεις να σκεφτείς για να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Όπως τα έλεγε κάποιος, κλείσου σε ένα δωμάτιο και σκέψου. Ναι. Και έτσι θα γνωρίσεις τον εαυτό σου, με το να σκέπτεσαι. Mm-hmm. Στο διαλογισμό έχουμε κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι σκέψη, είναι η παύση της σκέψης. Οπότε εκεί περιμένω να γνωρίσω έναν εαυτό που δεν είναι ο σκεπτόμενος εαυτός και δεν είναι ως μέθοδος η σκέψη. Ναι. Η τεχνική λοιπόν συνήθως ποια είναι? Με τη βοήθεια κάποιου ειδικού? Κοίταξε, με τη βοήθεια του ειδικού πρόσφατα γίνεται. Ναι. Και εμείς θα το αναλύσουμε ιδιαίτερα αυτό σε λίγο. Mm-hmm. Αλλά εγώ νομίζω ότι η πραγματικότητα κάθε φορά σου δίνει άπειρες ευκαιρίες για να βλέπεις αυτό που είσαι ή αυτό που γίνεται μέσα σου. Ναι. Είναι εύκολο όμως να το αξιολογήσεις. Γιατί συγκρουόμαστε συνεχώς. Δηλαδή, δες ας πούμε μια σχέση, μια συζυγική σχέση. Ναι. Δεν έχουμε συνεχώς προβλήματα, συγκρούσεις, διαπληκτισμούς. Ναι. Αυτά τα προβλήματα αν κάθε φορά. Αν είναι ζωντανή η σχέση, ναι. Ναι, δηλαδή κάθε φορά ας πούμε που η γυναίκα σου ή ο άντρας σου διαμαρτύρεται για κάτι που κάνεις, σου δίνει μια ευκαιρία να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Σου δίνει ένα μήνυμα. Ξύπνα, δες, αυτό είναι λάθος. Ναι. Εάν εσύ πάψεις να ενοχοποιείς το σύντροφό σου και στρέψεις τα μάτια μέσα σου για να δεις μήπως όντως κάτι δεν πάει καλά με σένα, αρχίζεις να βλέπεις τον εαυτό σου mm-hmm. και να τον αναγνωρίζεις, να αναγνωρίζεις τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν μέσα σου. Όπως επίσης βλέποντας τις αδυναμίες του άλλου, πάλι αναμετρίασαι με αυτό και βλέπεις αν και εσύ έχεις αυτές τις αδυναμίες. Γίνεται ένας καθρέφτης κιόλας ο άλλος. Δηλαδή λες, κοίταξε τι κάνει, ας πούμε φοβάται, αγχώνεται, εκρήγνεται, κάνει εκρήξεις θυμού. Εγώ το κάνω αυτό? Μπορώ να συγκρίνομαι με τον άλλον. Αλλά και μπορεί να μου λέει, ας πούμε, σταμάτα, με κούρασες, με τρέλανες. Ή μπορεί να μου πει, μίλα, ξεκόλα. Αυτά δεν είναι μηνύματα που μπορεί να με στρέψουν μέσα μου? Ναι, αν είμαστε έτοιμοι. Αν είμαστε έτοιμοι πάντα. Συνήθως δεν είμαστε έτοιμοι. Γιατί είπαμε ότι ο στόχος μας είναι να περισσώσουμε την αυτοεκτίμηση. Και λειτουργούμε και αντιδραστικά σε αυτή την περίπτωση και σε τέτοιου έτσι, τύπου ναι. σχέσεις. Έτσι. Δεν έχουμε την ηρεμία να κάτσουμε να το επεξεργαστούμε. Ναι, γιατί βαθύτερα ο στόχος μας δεν είναι να ανακαλύψουμε την αλήθεια και να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει, αλλά είναι να διασώσουμε τον εαυτό μας. Ναι. Δηλαδή, θέλουμε να συνεχίσουμε να νιώθουμε πολύ καλά και για να νιώθουμε πολύ καλά θέλουμε να είμαστε πολύ καλοί. Γι' αυτό και στις συγκρούσεις δικαιωνόμαστε πάντα. Δηλαδή, όταν με έναν άνθρωπο διαπληκτιζόμαστε, υποστηρίζουμε ότι εμείς έχουμε δίκιο. Ναι. Φανταστείτε τώρα μία σύγκρουση όπου θα υποστηρίζαμε ότι ο άλλος έχει δίκιο. Και να γινόταν ένας τέτοιος καυγάς, όχι εσύ έχεις δίκιο, όχι εσύ έχεις δίκιο. Ναι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Πάμε λίγο παρακάτω, θα μας βοηθήσει. Λοιπόν,
Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Πάμε λίγο παρακάτω. Θα μας βοηθάνε λίγο οι διαφάνειες, αλλά θα μας μπερδεύουν κιόλας, γιατί μας δρομολογούν έτσι. Βάζουμε ερωτήσεις τις οποίες δεσμευόμαστε ότι θα απαντηθούν. Θα απαντήσουμε, έτσι. Ναι. Απλά πρέπει έτσι να μας αφιερώσετε λιγάκι την προσοχή σας, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχει ροή η όλη συζήτηση για να οδηγηθεί κάπου. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή ναι. Αν μας βλέπετε αποσπασματικά δεν θα καταλάβετε πολλά πράγματα. Άρα μην αλλάζετε κανάλι να βλέπετε διαφημίσεις άλλων. Λοιπόν, τι σημαίνει γνωρίζω τον ανώτερο πνευματικό εαυτό μου που είπαμε, ο ανώτερος, ο πνευματικός εαυτός, ποιος είναι ο πυρήνας του εαυτού μου, ποιος είμαι εγώ. Μπορώ να κάνω και αυτή την ερώτηση. Ναι. Εγώ ποιος είμαι εν τέλει. Είμαι οι σκέψεις μου, τα συναισθήματά μου, οι παρορμήσεις μου, τι είναι η πραγματική μου ουσία, ο πυρήνας του είναι μου. Και επίσης για την πνευματική τελείωση του εαυτού, θα ήθελα να πω το εξής, θα τα θίξουμε και αυτά πιο μετά, ότι μπορώ να γνωρίσω τον εαυτό μου όχι μόνο συνειδητοποιώντας αυτό που συμβαίνει μέσα μου τώρα, αλλά καθώς ταυτίζομαι με κάτι που με υπερβαίνει. Για παράδειγμα και στον έρωτα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή όταν αγαπώ πολύ έναν άνθρωπο, αυτή η αγάπη με μεταμορφώνει και άρα με βοηθά να συνειδητοποιήσω νέες διαστάσεις του εαυτού μου, νέες πλευρές, νέες όψεις. Το ίδιο και όταν κάνω μια πνευματική πορεία. Όπως είπαμε και στη χριστιανική και στη βουδιστική και σε οποιαδήποτε άλλη πνευματική πορεία, τότε μεταμορφώνομαι και δίνω ευκαιρίες στον εαυτό μου να έχω μια συνέστηση περί του ποιος είμαι σε άλλα επίπεδα. Αυτό τώρα είναι καλό, είναι και λίγο επικίνδυνο όμως. Ειδικά όταν έχουμε τέτοιου τύπου αναζητήσεις στην εφηβεία και όταν είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιους προβληματισμούς και όταν μας πλησιάζουν αιρετικοί, καταλαβαίνετε πόσο ευάλωτοι είμαστε και πόσο έτοιμοι να ακολουθήσουμε λάθος μονοπάτια. Εντάξει, ανοιχτοί είμαστε, προβληματιζόμαστε. Είναι καλό να κάνουμε λάθη, πιστεύω, στην πορεία αυτή της αυτογνωσίας. Όσο περισσότερο συνειδητοποιούμε τα λάθη μας, τόσο καλύτερο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να σεβόμαστε απόλυτα τον εαυτό μας, να τον αποδεχόμαστε πλήρως και έτσι θα το επιτρέπουμε να συνειδητοποιεί τις αδυναμίες που έχουμε. Το πρόβλημα είναι όταν θέλουμε να διασώσουμε μια τέλεια εξειδανικευμένη εικόνα. Το πρόβλημα είναι να πω ότι είμαι πολύ καλός. Αυτό θα με εμποδίσει να γνωρίσω τον εαυτό μου. Αν ανέβει η αυτοπεποίθησή μου και νιώσω δυνατός, μπορώ να επιτρέπω μετά στον εαυτό μου να νιώθει τις διάφορες αδυναμίες που θα έχω. Μάλιστα. Δεν είναι τόσο τραυματικό τελικά. Αυτό είναι και η ταπείνωση που λέμε. Απλά, ναι. Ως μάνα έβαλα έτσι μια τέτοια διάσταση να προσέχουμε τους έφηβους. Ναι. Και εγώ θέλω να συμπληρώσω για τους έφηβους, επειδή με ενδιαφέρει το θέμα, ναι. Όσο μπορούμε να τους επιτρέπουμε να κάνουν σφάλματα. Άπειρα σφάλματα, πάρα πολλά και μεγάλα. Μην τον ακούτε. Ναι, και έτσι σιγά σιγά θα μάθουν και θα οριμάσουν. Γιατί αν τους προστατέψουμε πάρα πολύ, δεν θα εκτεθούν, ναι. Και θα μειωθούν οι τριβές με την πραγματικότητα. Ενώ κάθε λάθος δημιουργεί μια μεγάλη τριβή, μια σύγκρουση, και από τη σύγκρουση μπορεί να έρθει μια έλαμψη μετά, που είναι η συνειδητοποίηση της αδυναμίας. Η συνειδητοποίηση του λάθους. Γιατί όταν κάνεις κάτι λάθος, φαίνεται αυτό, επειδή σε τραυματίζει. Μέσα από τα πληγώματα, δηλαδή, μέσα από τα τραύματα θα πορευτούμε. Εμείς θέλουμε από την αρχή να τα τακτοποιήσουμε όλα. Ναι. Αλλά είναι καλύτερα να περιμένουμε να έρθει η ωριμότητα μετά από πολλές δεκαετίες αναζήτησης. Μετά τα 50 δηλαδή, να αρχίσει να έρχεται αυτή η ωριμότητα. Πριν θα έχουμε όσο περισσότερα συντρούχες. Τραύματα και δράση. Ναι. Να. Λοιπόν, παιδική ηλικία. Φαντάζομαι ότι ο ρόλος της παιδικής ηλικίας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας είναι καθοριστικός. Γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα βλέπω τον εαυτό μου όπως με έβλεπε η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Έτσι, ναι. Και οπωσδήποτε μπαίνουν οι βάσεις για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Ναι. Δηλαδή και τώρα με διαμορφώνουν εμπειρίες και γεγονότα και περιστάσεις και πρόσωπα και με επηρεάζουν. Αλλά οι πρωτογενείς εμπειρίες είναι. Οι πρωτογενείς εμπειρίες έχουν βάλει τα θεμέλια και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Θα μπορέσω να καταλάβω καλύτερα τον εαυτό μου αν δω τη συνάρτηση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που γίνεται τώρα και σε αυτό που γινόταν τότε. Επομένως, καταλαβαίνετε τι μεγάλη ευθύνη έχουμε εμείς που μεγαλώνουμε παιδιά. Από την πρώτη κιόλας μέρα της ζωής. Μην μας τρομάζεις όμως με αυτό. Δεν τρομάζω. Να το πω στον κόσμο, γιατί το ξέρει. Μην θεωρείτε ότι ένα παιδί δεν καταλαβαίνει. Ένα παιδί καταλαβαίνει, αλλά επειδή εμείς, Μαρία, είμαστε πολύ αδύνατοι ως γονείς, δεν μπορούμε να προσφέρουμε όμορφα.